Πέρκα, είναι και η κυρία Πέρκα εδώ, η οποία είναι εντός του χώρου δραστηριότητάς της. Είναι ο κύριος Γρηγόρης Μιώνης από το ΚΚΕ και είναι βέβαια και ο Γρηγόρης, καλά εδώ πάνε, ναι, είναι και ο Γιώργος Ολογιάδης από το Μέρα 25. Για να δω αν έχει μπει και ο Καλαφάτης. Θα τον δω. Συνεχίζουμε. Ξεκινάμε λοιπόν. Μια και έδωσα ή να ξεκινήσουμε από την κυρία της παρέας. Ξεκινήστε από την κυρία της παρέας προφανώς. Κυρία Πέρκα, όπου βρεθώ και όπου σταθώ μπροστά μου είστε. Δεν ακούω το μικρόφωνο. Άρη, πρέπει να πεις ότι οι συμμετέχοντες στο προηγούμενο τραπέζι πρέπει να μείνουν για να ενδεχομένως να συμμετάσχουν στην κουβέντα. Μα έτσι, το είπα πριν λίγο, ρε Θάνο. Είπα το τραπέζι αυτό μεγαλώνει. Ωραία. Από στρόγγυλο μακρόστρο γίνεται πολυγονικό και είμαστε όλοι μαζί σε μια μεγάλη παρέα. Σε ένα μεγάλο right about που λέμε στα ελληνικά. Πάμε. Λοιπόν, καλά, Κώστα. Round about, σωστό. Λοιπόν, να σας καλησπέρισω. Εγώ πράγματι είμαι στη Βουλή γιατί συζητούνται σήμερα δύο ποινιπί και το έχω σκάσει για λίγο, αλλά δεν πειράζει. Να δώσω εγώ συγχαρητήρια για αυτή τη διοργάνωση. Είναι πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω και τις επόμενες μέρες να την παρακολουθήσω όσο γίνεται. Πραγματικά είναι ήρθε ο καιρός που πρέπει να συνεννοηθούμε επιτέλους για κάποια αυτονόητα, εγώ θα έλεγα, πράγματα. Και θα πω ότι αυτή η πανδημία, είδατε, ήταν μια συγκυρία που ανέδειξε όσο ποτέ ακριβώς αυτή την ανάγκη και του δημόσιου χώρου, αλλά και των ήπιων μορφών μετακίνησης κτλ. Υποθέτω ότι όταν αποφασίστηκε η οργάνωση του σημερινού συνεδρίου, δεν έχει φανταστεί κανείς ότι θα συζητούσαμε αυτά τα θέματα μέσω πανδημίας, έτσι, ο καθένας από το σπίτι του. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι, όπως ξέρετε, έχω διατελέσει και Γενική Γραμματέας Μεταφορών και είμαι πολύ περήφανη που έστω τώρα βλέπω ότι 180 πόλεις τουλάχιστον σχεδιάζουν ΕΣΒΑΚ. Να σας πω ότι ήταν για μας ένα όραμα να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία των σχεδίων της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Για μένα υπήρξε και ένα στοίχημα, γιατί πραγματικά είναι κρίμα αυτή η χώρα να βρίσκεται τόσο πίσω σε μερικά πράγματα από τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, και βεβαίως όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί ήταν συνήθως μια κυκλοφοριακή μελέτη και τίποτα παραπάνω. Δεν είχαν αυτή την εμπλοκή τόσο συμμετεχόντων, δεν είχαν αυτή τη στρατηγική θεώρηση των πραγμάτων. Εγώ θέλω να το δηλώσω αυτό και το παρακολουθώ ακόμα στενά. Ελπίζω η νέα κυβέρνηση, δεν ξέρω αν έχει και εκπρόσωπο το πάνελ, να μην τα παγώσει, αλλά να τα στηρίξει. Βεβαίως είναι στη δικαιοδοσία των Δήμων. Αλλά έχει σημασία η βούληση της πολιτείας να θεσμοθετήσει καταρχήν. Εγώ θέλω να υπενθυμίσω ότι είχαμε κάνει μια πολύ ωραία εκδήλωση, ουσιαστική ωραία, με 60 δημάρχους περιφερειάς, όλοι να δεσμευτούμε, να εξηγήσουμε τι είναι αυτά τα σχέδια της βιώσιμης αστικής κινητικότητας με τους Jaspers. Τις επόμενες δύο μέρες γινόταν μια σεμινάριο για τους υπαλλήλους των Δήμων, γιατί αυτοί έπρεπε να υλοποιήσουν αυτά τα προγράμματα. Και έδειχνε να αγκαλιάζεται και να πηγαίνει καλά. Δυστυχώς ζούμε σε μια πόλη, σε μια χώρα που είναι πολύ εύκολο να γυρίζει κανείς πίσω και να μην έχει αυτό το όραμα, να μπορέσει μάλλον να το περάσει σε όλη την κοινωνία, στους τοπικούς άρχοντες κυρίως, ούτως ώστε να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας. Το θέμα της κινητικότητας, της βιώσιμης, της αστικής είναι, νομίζω, από τα πολύ κρίσιμα για το επίπεδο της ζωής μας. Και βεβαίως αναδεικνύει το δημόσιο χώρο, συνδυάζεται με τις αναπλάσεις, να και αρχιτέκτονες, είναι όλοι μαζί πρέπει να συνεργαστούμε. Βεβαίως, δεν ξέρω και τι χρόνο έχω, εγώ θέλω να βάλω και ένα άλλο στοιχείο που πάλι αναδείχθηκε την περίοδο αυτή της πανδημίας και μιλάω για τα City Logistics, που επίσης ήταν ένα σχέδιο που είχαμε αγκαλιάσει και το είχαμε προχωρήσει και το παρακολουθώ. Έχει εκλεκτούς συναδέλφους, γιατί είμαι και συνάδελφος εκτός από βουλευτής, που το προωθούν, και μιλάω για τα City Logistics, μιλάω για το e-commerce, το οποίο ήρθε για να μείνει. Είδαμε δηλαδή μέσα στην πανδημία με τι δυσκολία μετακινήθηκε όλο αυτό, δούλεψε όλο αυτό το σύστημα και με υπερτιμολογήσεις, με δυσκολίες. Και φανταστείτε ότι όλο αυτό γινόταν σε άδεια πόλη, έτσι, άδεια υποκίνηση. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να δοθεί ένα βάρος και σε αυτό το κομμάτι.
και για ενοποιημένα κέντρα εμπόριου. Υπάρχουν, το θέμα με όλα αυτά τα θέματα που συζητάει το πολύ πολύ πετυχημένο αυτό συνέδριο είναι ότι πάντα τα λέμε πάρα πολύ ωραία. Υπάρχουν εξαιρετικές προτάσεις διαχρονικά, αλλά δεν υλοποιούνται. Εδώ βεβαίως πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη η πολιτική, γιατί πραγματικά η πολιτική είναι αυτή που θα θεσμοθετήσει, θα δώσει όθηση, κατεύθυνση και θα στηρίξει με όραμα και αγάπη όλους αυτούς τους, σχεδιασμούς. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν παρακολούθησα πριν γιατί ήμουν και στην Βουλή. Μία ανατελεία. Την έβαλα. Πάμε, Χρήστο Μπόγκα. Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Έχω λίγο θέμα χρόνου επειδή είμαι στην Βουλή, αλλά θα πάρω το νήμα και θα ξεκινήσω από τον κύριο Γιάννη, τον οποίο έχω πολύ καιρό να δω και τον χαιρετώ. Και να πω και να επιμείνω ότι εδώ στο θέμα αυτό που συζητάμε και της οδικής ασφάλειας αλλά και της κινητικότητας, θεωρώ ότι δεν φταίει τόσο η γραφειοκρατία, αφού δεν έχει θεσμοθετηθεί τίποτα. Εγώ όταν πήγα στο Υπουργείο δεν υπήρχε ούτε τμήμα βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Ολόκληρο Υπουργείο Μεταφορών δεν είχε διοικητική δομή. Δεν υπήρχε ως ιδέα. Ξεκινώ λοιπόν και επαναλαμβάνω και να λαμβάνω και το βάρος της ευθύνης ως πολιτικός μιλώντας και όχι ως κοινωνιολόγος, ότι όλα είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Και αυτό που σήμερα φαίνεται ότι γίνεται γρήγορα βιαστικά για την ανάπλαση, εγώ θα υπενθυμίσω ότι ήταν μια προσπάθεια που είχε κάνει ο Μπελαβίλας με την ανάπλαση της Αθήνας, που είχε χαρακτηριστεί τότε από τον νυν δήμαρχο ως έργο βιτρίνας. Είχε, δηλαδή υπήρχαν. Λοιπόν, χαίρομαι που σήμερα ένα κομμάτι, κάποια ιδέα, και θα το στηρίξουμε με όλα τα μέσα. Και συνεχίζω να πω το εξής. Θέλει όραμα, θέλει στρατηγική και θέλει ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. Η κάθε κυβέρνηση, λοιπόν, να θεσμοθετεί. Εγώ δεν ανέφερα τυχαία τα ΣΒΑΚ και πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε ως ιδέα, σας λέω. Ο 180 πόλεις, και αναφέρομαι και στον εκπρόσωπο του ΚΚΕ να πω, ότι όταν σχεδιάζεις βιώσιμη αστική κινητικότητα, τη σχεδιάζει για όλους. ΣΒΑΚ δεν κάνει μόνο στο κέντρο της Αθήνας, κάνει σε όλες τις μικρές πόλεις και σε όλους τους δήμους. Άρα είναι για όλο τον κόσμο, γιατί θέλουμε πόλεις με ελεύθερη ροή, πράσινες πόλεις, δημοκρατικές και έξυπνες πόλεις. Και μέχρι να γίνει το σύστημα που επιθυμούμε, εμείς πρέπει να ζήσουμε και οι πόλεις να αναπνέουν. Τελείωσε αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και για την οδική ασφάλεια. Ένα κομμάτι είναι οι υποδομές. Να μην το ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο. Που ευθύνεται για τα πολλά ατυχήματα. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι ένα άλλο είναι το όχημα, το οποίο έχει βελτιωθεί και αυτό αρκετά στην εποχή μας, και μένει ο οδηγός. Ο οδηγός λοιπόν και η εκπαίδευση. Το γεγονός, εγώ πάλι θυμάμαι στη θητεία μου ότι είχαμε κάνει το E-Drive Academy. Κάποιος αναφέρθηκε στα πάρκα κυκλοφορικής αγωγής που δεν δουλέψανε, έχουν ρημάξει. Δηλαδή θέλει πάλι η πολιτεία, το αρμόδιο Υπουργείο, να το αγκαλιάσει, να το βάλει στο σχολείο. Θέμα κουλτούρας η οδηγική συμπεριφορά. Εδώ δυστυχώς είχαμε πάλι τις άδειες οδήγησης, πήγαμε πάλι στο παλιό σύστημα που να μην το αναφέρω. Περιμένουμε και πιέζουμε το Υπουργείο να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο. Να πάμε ένα βήμα μπροστά. Σε ό,τι αφορά δε το αυτοκίνητο, εγώ να σας πω το εξής. Εγώ ως φοιτήτρια στο Πολυτεχνείο μάθαινα πώς να διευκολύνω το αυτοκίνητο να μπαίνει, να κάνουμε δρόμους, μεγαλύτερους δρόμους, το μοντέλο αυτό. Στο μεταπτυχιακό μου όμως έμαθα πολλούς τρόπους και να λειτουργεί το μυαλό στο πώς θα αποτρέψουμε το αυτοκίνητο και κυρίως πώς θα απεξαρτηθεί η οικονομική μεγέθυνση από τον δείκτη ιδιοκτησίας γεωταχή. Γιατί ήταν ένα φαινόμενο. Αυτό είχε απασχολήσει όμως, και επιτρέψτε μου να πω, την Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια. Και παρόλο που έχουν καπιταλισμό και πολύ σκληρές κυβερνήσεις, στα θέματα αυτά εμείς έχουμε μείνει πολύ πίσω. Και θα ξαναπώ ότι εγώ τώρα πήγα στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, θα προσπαθήσω και από εκεί, ότι εδώ πρέπει να συνεννοηθούμε, να βάλουμε τους στόχους. Όντως η τοπική αυτοδιοίκηση είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Δηλαδή στα ΣΒΑΚ είχαμε καλέσει 60 δημάρχους, αν δεν το πάρουν οι δήμαρχοι, και να προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε και λίγο πιο στρατηγικά και, εν πάση περιπτώσει, να δούμε και ένα παράδειγμα τι κάνουν παραδίπλα. Δεν είναι δυνατόν τα λέμε μεταξύ μας και πραγματικά, δηλαδή τόσα χρόνια ήμουν 9 και γέρασα, να σκεφτείτε ότι εμένα η διπλωματική μου το 80, το 70 τόσο, ήταν από δηλατόδρομη στη Θεσσαλονίκη, ολόκληρη. Πήγα μετά στον Οργανισμό Ρυθμιστικού, ξανασχεδίασα από δηλατόδρομο στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει ακόμα. Μα δεν θα αποκτήσει ποτέ αν δεν συνεννοηθούμε, και μιλώ και για την πολιτική, παίζει πολύ σοβαρό ρόλο, για την τοπική αυτοδιοίκηση και μάλιστα όλοι μαζί σε ένα σχέδιο. Λέω λοιπόν από αυτό το συνέδριο που θα βγουν πολύ ωραία συμπεράσματα,
ας πάρει ο καθένας και μία δέσμευση στο κομμάτι που τον αφορά. Να πει εγώ θα συμβάλλω σε αυτό εδώ το στοιχείο. Μπορεί να είναι και σχέδιο νόμου, μπορεί να είναι απλές δράσεις. Εγώ σε ό,τι με αφορά παρακολουθώ και θα επιμείνω πάρα πολύ στα ΣΒΑΚ και θα επιμείνω και πάρα πολύ στα θέματα της οδικής ασφάλειας που αφορούν κυρίως την οδηγική συμπεριφορά και μιλώ και για τις άδειες οδήγησης. Δεν πάει άλλο να είμαστε η πρώτη χώρα σε νεκρούς και ειδικά νέους νεκρούς. Δεν μπορεί να είναι... Είναι τραγικό. Λοιπόν, εγώ αυτά πιο πολύ και για τη χρηματοδότηση. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχουν γίνει έργα και έργα που άλλα χρειάζονται, άλλα δεν χρειάζονται, άρα υπερδιαστεροσολογήθηκαν. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι δεν θα βρούμε λεφτά για να κάνουμε χωροστάθμιση. Μία άνω τελεία, κυρία Περκά. Μία άνω τελεία. Θα πω άνω τελεία και θα σας χαιρετήσω, λυπάμαι πολύ. Όχι, να δώσει και μία απάντηση σε αυτό που είπε ο κύριος Μαυρογιώργης και που όλοι κλείνουμε τα μάτια μας, ότι μέχρι τώρα η πολοδομία που υπήρχε ήταν η πολοδομία των εργολάβων. Η πολοδομία του κέρδους. Και πάμε να φτιάξουμε μια πολοδομία του κόσμου, του λαού. Η Ελλάδα, η μεταπολιτική. Αυτή η λογική θέλω να πιάσουμε. Πώς από την πολοδομία των εργολάβων που φτιάχνουν αυτά τα οποία θέλουν και κατασκευάζουν αυτά που θέλουν και νομοθετούν αυτά που θέλουν, θα φτάσουμε στην πολοδομία των ανθρώπων. Γιατί θέλουμε να κάνουμε ανθρώπινη πόλη. Να έχουμε... Πολοδομία, κύριε Ζωγράφο, επιτρέπετε... Όχι, λίγο να τελειώσω, γιατί... Να προσθέσω την ερώτηση, κυρία Πέρκα, πριν φύγετε. Θα απαντήσω, θα σας καλύψω. Κυρία Πέρκα, μισό λεπτό να απαντήσω, να πει και ο Θοδωρής κάτι. Θέλω να προσθέσω ένα πράγμα. Να σας πω πρώτα-πρώτα ότι το γεγονός το ότι εισαγάγατε και χρηματοδοτήσατε το ΣΒΑΚ ήταν πάρα πολύ σημαντικό, αλλά δυστυχώς ήταν ημιτελές και παραμένει ημιτελές. Τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας δεν μπορούν να αποκτήσουν θεσμική υπόσταση. Δηλαδή, μελετάμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερες και πιο βιώσιμες τις πόλεις μας, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα όλα αυτά τα οποία μελετώνται να εφαρμοστούν. Άρα, λοιπόν, δεν υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο, γι' αυτό έβαλα και την ερώτηση. Είναι ένας και από τους λόγους που έθεσα αυτήν την ερώτηση, αν θα αποκτήσουμε θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα επιτρέψει τους ανθρώπους να ζουν καλύτερα και τις πόλεις να είναι πιο ανθρώπινες. Γιατί και τα ΣΒΑΚ υλοποιούνται, εκπονούνται, χρηματοδοτήθηκαν αρκετά, αλλά δεν μπορούν να αποκτήσουν θεσμική υπόσταση. Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς είχαμε ετοιμάσει και ένα σχέδιο νόμου, μάλλον επιτροπή που δούλευε ένα σχέδιο νόμου. Για κάποιους λόγους έχει σταματήσει, γι' αυτό λέω θα επανέλθω και έχω και μια ευθύνη, θα κάνω και ερώτηση στο Υπουργείο. Αφήσαμε μια ομάδα που δούλευε το θεσμικό πλαίσιο. Είναι αυτό που λέω, ο ρόλος της πολιτείας πρέπει να θεσμοθετήσει. Εννοείται. Οι δήμαρχοι να το αγκαλιάσουν, κάναμε σεμινάριο στους υπαλλήλους κτλ. Αυτό όμως που θέλω να ξεκαθαρίσω, γιατί άκουσα και πριν τον κύριο Ζωγράφο, ένα τάχη με τους μηχανικούς, μια τάχη με την πολεοδομία, δεν είναι έτσι. Μερικά πράγματα είναι θέματα πολιτικής, ειδικά η χωροταξία και η πολεοδομία, όχι είναι επιστήμη της πολιτικής, είναι πολιτική. Εκεί λοιπόν αποφασίζεις. Και όταν αποφασίζει μια πολιτεία ότι εγώ θέλω έναν πληθυσμό να τον αποβάλω, σχεδιάζει αλλιώς. Η μεταπολεμική δε Ελλάδα σχεδιάστηκε με βάση την εργολαβία, την οικοδομή, όλα αυτά που έχουμε ζήσει. Το θέμα είναι τώρα ότι τα τελευταία χρόνια που υποτίθεται περνάμε σε ένα άλλο μοντέλο και ανάπτυξης και ζωής. Δεν μας στέει όμως, κύριε Ζωγράφο, ούτε μηχανική σε καμία περίπτωση, γιατί αυτή είναι η που μπορεί να συντελέσει στο έγκλημα όπως και ο κάθε πολίτης. Αλλά είναι και αυτή, εγώ το εμπιστεύομαι και την επιστήμη σε αυτά όλα τους σχεδιασμούς, οι οποίοι θα βοηθήσουν να βγούμε και από αυτό. Επιμένω λοιπόν να λέω, παρόλο που αυτή τη στιγμή εγώ μιλάω ως πολιτικός, ότι η μεγάλη ευθύνη είναι στους πολιτικούς, ας την αναλάβουμε και ως κόμματα και ως μονάδες ο καθένας μας, να βοηθήσουμε τουλάχιστον. Έχω πάει σε πολλά συνέδρια, έχω παρακολουθήσει πολλά, αγαπώ τις μεταφορές, αγαπώ τι. Και όμως λέμε ωραία πράγματα και μετά φεύγουμε και δεν έχουμε κάνει τίποτα. Εγώ μόνο αυτό λέω. Είναι τα πράγματα, δηλαδή οι μελέτες και οι προτάσεις που υπάρχουν, πραγματικά μπορούσαν τα μισά από αυτά μπορούσαμε να υλοποιήσουμε, θα ήμασταν μια άλλη χώρα και οι πόλεις μας θα είχαν άλλο πρόσωπο. Εγώ αυτά ήθελα να πω, θα σας παρακολουθήσω και αύριο. Λυπάμαι πάρα πολύ που πρέπει να αποχωρήσω. Χάρηκα για την κουβέντα και ευχαριστώ πολύ. Και εμείς χαρήκαμε για την παρουσία σας. Έχετε χρηματίσει και στην εκτελεστική εξουσία. Ναι. Όλα αυτά είναι ένα αποθετήριο, τα οποία σε ακολουθούν όσο έτσι αλλιώς. Όσο μπορούσα από εκείνη τη θέση, έχω προχωρήσει σε αρκετά πράγματα. Βέβαια, ποτέ δεν ολοκληρώθηκαν εντελώς, αλλά κάτι έχει μείνει. Κάτι έχει μείνει και θα προσπαθήσουμε να το συνεχίσουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, κύριε Κόκα. Γεια σας.